Και η αντικατάσταση του ελέγχου του βάρους από έλεγχο σε άλλα πράγματα που αφορούν στη ζωή του ασθενή. Θυμάστε το υπέρ και κατά που λέγαμε, υπέρ, να έχω έλεγχο. Στα κατά όμως, ουσιαστικά δεν έχω έλεγχο της πόλης ζωής μου, γιατί τόσο πολύ κυριαρχεί η ανορεξία στη ζωή μου, που όλα πια η καθημερινότητά μου όλη είναι να φάω, να μην φάω, να αντέξω, να μην φάω, να πάω μέσα στη σχολεία, να πάω γυμναστήριο, να φάω τόσο όσο για να μην λιποθυμήσω. Είναι όλο εντελώς σαφιστικό έτσι. Αν δεν προλαβαίνει να αρχίσει μια φίλη που γιορτάζει, γιατί τότε το ασχολείται. Αυτή είναι επίση όλοι και τρώνε. Έχει τα χοινά τούρτα, τα όλοι είναι ήθελα να δουλέψουν να φάνε κάτι κλπ. Ούτε καφέδες. Γιατί α πούμε ένα καπουτσίνο έχει μέσα κρέμα. Αν δεν πίνει κανένα σπρέι, τι να αρχίσει αυτό, κατάλαβε. Ούτε τσάκι, ούτε τίποτα, τίποτα. Μόνο να μην πιω τίποτα, γιατί όλα μπορεί να έχουν κάποιε θερμίδε. Και προτιμώ να μην κάνω τίποτα από αυτά. Αγόρι, μα έχω τα δικά μου θέματα. Πώς θα βγω μαζί του την ώρα που εγώ πρέπει να γυρίσω από τη σχολή, να περπατήσω τόση ώρα, να πάω γυμναστήριο, να γυρίσω. Έχω λίγο διάβολο για να διαβάσω την άλλη μέρα. Δεν χωράει το αγόρι. Δεν χωράει λοιπόν μια σχέση με μια παιδιά. Χωράει μόνο η μεταξύ. Τώρα, πού υπάρχουν επιλογέ, όπω σα έλεγε η Ιωάννα, πάρα πολλέ. Στερεά ήδη. Να σούπα ή το πιέζει να πατάει. Τι να φοράνε όταν τρώνε, πώ να τρώνε, τι άλλο πίνουν. Να είναι καθημερινό. Να είναι στην κουζίνα, να είναι στο σαλόνι. Να ανοίξει τηλεόραση ή να ανοίξει. Στην ανορεξία, στην αρχική μορφή, θε να έχει την εμπιστοσύνη τη να καταδεικνυθεί και να αρχίσει να φοβάται λιγότερο το φαγητό, α καθίσει και μπροστά στη τηλεόραση. Για αρχή. Είναι όλα αρκεί να τρέχεται. Όλα όμω. Είναι πια σιγά θα φάει έτσι. Αλλά πρέπει να είναι 8 με 9,5 το πολύ 1,5 ώρα. Οι τρώνε απελπιστικά αργά. Ναι. Όμως 1,5 ώρα, παραπάνω όχι, είναι πολύ κουραστό η μητέρα που είναι μαζί και δεν βοηθάει πια. Δεν μπορεί να μην φάει στο πρωινό και να το φάει όλο, ξέρω εγώ, αργότερα και δεν το φάει ποτέ. Είναι κάποια όρια. Θα τις εξηγήσουμε σιγά σιγά και καθώς προκύπτουν, γιατί δεν χρειάζεται να δεις όλες τις περιπτώσεις και τρόπο προκύπτουν. Λοιπόν, τώρα. Εδώ που την πείτε, άρα δηλαδή γίνεται πιο περίπλοκο το θέμα. Μας την πείτε, είπαμε να πούμε τα κομμάτια της Ιεσινά. Εδώ είναι ακόμη πιο περίπλοκο, γιατί έχεις τις βιολογικές και γνωσιακές αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ασυφία. Έχεις λοιπόν ένα εγκέφαλο ο οποίος έχει συνέχεια αιμονές. Και λες, πω, αυτό το χωρίς να συζητήσει τίποτα άλλο. Δεν είναι θέμα προσωπικότητα, θυμάστε που είπαμε, δεν είναι θέμα κακού χαρακτήρα, δεν είναι πείσμα, δεν είναι κακό παιδί. Δεν μπορεί ο οργανισμό αυτό, δεν θυμάται και τι μισέ οδηγίε που του έδωσε, αν το πει και πολλά. Καλό είναι να είσαι γραπτό κάποια βασικά πράγματα. Γραπτό και στην πολίτη και αυτή είναι αγχωμένη. Αλλά ξέρουμε ότι πολλέ από τι καταστάσει που βλέπει σήμερα στην ανορεξία, με το ότι θα φτιάξει η θρεπτική τη, θα ανέβει. Η θρεπτική τη κατάσταση θα χαλαρώσει, θα ηρεμήσει, θα θυμάται. Θα ανταποκρίνεται πιο σωστά. Άρα θέλει μόνο να αρχίσει να τρώει. Παράλληλα, σκέψει εγώ συντονικέ. Δεν δίνει τηλέφωνο ο φίλο που τρώει, γιατί με βρίσκει παθιά. Γελούσαν, έτσι παράλληλα που μπορεί να με πριν, γιατί προφανώ με βλέπουν ω παθιά και γελάω, γιατί είναι προφανέ ότι είναι. Λε, τι. Έτσι, δεν έχει λογική. Συναισθηματικό μούδιασμα, γιατί δεν έχει σερωτονίνη και είσαι και πάρα πολύ κουρασμένη, σα έχει κλείσει πάρα πολύ κουρασμένη. Πόσο χαμογελαστή και μαθημένη είσαι. Το οποίο λοιπόν αυτό είναι έτσι. Είναι αυτό. Είναι το χλωμό, το θανάτου τέλο πάντων. Έτσι. Τώρα λέω χλωμό, μπορεί να σώθουν με μακιγιάζ. Δεν θα δει οπωσδήποτε κίτρινο πρόσωπο στην ελληνιά αυτό, αλλά δεν έχουν εκφράσει. Δεν θα δει αυτό. Αχ, τι ωραία μέρα. Όταν σήκω το κορίτσι με την επικίνδυνη μέρα, θα πάει τέλεια. Η χαρά τη ζωή. Και λαϊδούσε. Και λαϊδούσε. Και έκανε αυτό και ήταν εκείνο που δεν πήγε σκηνά και έσκε εκείνο. Χαρά, 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 χαρά. Το bubble που λένε οι Αμερικανοί. Στην ανορεξία είναι το ακριβώς αντίθετο. Γιατί δεν έχει ενέργεια, δεν έχει σερωτονίνη, πώς να γελά και για ποιο λόγο. Είναι παράλογα τα πυρηνικά γνωστικά σύμπτωμα. Τα πυρηνικά σημαίνει πολύ κέρια, πολύ στο κέντρο. Αχρηστία. Είμαι η πιο λεπτή στην τάξη μου ή είμαι ένα μηδενικό. Υποφέρει, όχι αστεία. Όχι να πάρει την πρώτη, πιο λεπτή. Είναι ένα τίποτα. Είναι άχρηστη. Αν δεν πάρω 20, είναι άχρηστη. Αναπελασματική. Ανεπαρχής. Not enough. Το συζητούν πάρα πολύ στην Αμερική το un not enough. Δεν είμαι αρκετός. Δεν
ντροπή, ενοχή. Και αυτό τους πάει σε τελειομανία, αδιαλαξία, με το τσιμό της. Είναι εκεί, είναι τίποτα. Είναι η πρώτη, είναι η τελευταία του, τίποτα. Έχουμε διάφορες περιπολίες ασφάλειες, πρέπει να φάω εδώ. Πρέπει να κάθομαι έτσι, πρέπει να είναι τηλεόραση εκεί. Πρέπει να μην μου μιλάει η αδερφή μου. Φτιάχνουμε διάφορους κανόνες. Και εντάξει, διάφορες παράγοντες.